κλείσει ο Τζέιμς αν χρειαστεί. Θα πάρει και δύο σκρινς την μπάλα για να επιτεθεί. Άμυνα στον Μπογκδάνοβιτς, σαν περίληψη δύο παιχνιδιών. Ο Μπουρούσης βγάζει την πρώτη άμυνα. 12 δευτερόλεπτα. Ας μην πάρει ο Μπογκδάνοβιτς, πήρε ο Παπάς, όχι. Ο Ρίβερς. Μάικ Τζέιμς λοιπόν. Πήρε την αλλαγή, έτσι ο Μπουρούσης παίζει με τον Ντίξον. Πήγε μπάλα. Γιάννης Μπουρούσης, ελεύθερος ο Ρίβερς. Το σουτ του αγώνα, όχι. Σύγκλινον με τον Ντίξον, ζητούν φάουλ ο Παναθηναϊκός, πρέπει να κάνει φάουλ τώρα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Και το φάουλ έγινε στον Ντίξον, βολές για αυτόν. Ντίξον τη βάζει 75-77, 17,3 ακόμη. Έτσι λέει η λογική, δική μας. Ο Μπράντοβιτς δεν λέει πάντα ότι κάνει φάουλ, γιατί συνήθως δεν κάνει φάουλ σε τέτοιες περιπτώσεις, συνήθως. Η οδηγία, όπως μας είπε ο Νικήτας Αυγουλής, είναι να γίνει φάουλ. Κλείστηκε ο Τζέιμς, έχασε ο Μπουρούσης. Όχι. Και η Φενέρ πήρε και ο Σλούκας πήρε το φάουλ. Δεν υπήρχε χειρότερο δυνατό σενάριο, αυτό ήταν. Σλούκας για το 75-79, παιχνίδι 4 πόντων. Σλούκας και αυτή, 75-80 και την επαναφορά την κάνει ο Τζέιμς για να ξαναπάρει από τον Rivers, 10 δευτερόλεπτα. Πολύ δύσκολα πράγματα πια. Τζέιμς για την ελπίδα, όχι, και ο Παναθηναϊκός είναι πια μία ήττα μακριά από τον αποκλεισμό του.